Επιτυχημένο αποδείχθηκε το πείραμα με τον κήπο του Νέμο, μια ιδέα του Ιταλού χημικού μηχανικού Σέρτζιο Γκαμπερίνη για την ανάδειξη υποθαλάσσιων καλλιεργιών και την εξέβρεση νέων τρόπων παραγωγής τροφίμων. Συνολικά τοποθετήθηκαν σε βάθος 8 μέτρων 6 μικρές διαφανείς βιοσφαίρες σε μορφή μπαλονιών, με τις οποίες εγκλωβίστηκε αέρας και επιχειρήθηκε να καλλιεργηθούν σπόροι βασιλικού. Τα αποτελέσματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά, αφού τα φυτά αναπτύχθηκαν σε αυτό το υποβρύχιο περιβάλλον χρησιμοποιώντας το ηλιακό φως και αποδείχθηκε ότι δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από εκείνα της ξηράς. Οι δεξαμενές αυτές λειτουργούν ως στεγανά περιβάλλοντα και τα φυτά προστατεύονται από ενδεχόμενες κακές καιρικές συνθήκες όπως έντονες βροχοπτώσεις ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Στόχος είναι η υποβρύχια καλλιέργεια ως μια μακροπρόθεσμη εναλλακτική μορφή γεωργίας να γίνει οικονομικά βιώσιμη μέσα από ένα οικολογικό και αυτόνομο σύστημα που θα αναπτυχθεί κάτω από το νερό χωρίς να απαιτείται μεγάλο κόστος κατασκευής.